Θα ήθελα ξεκινώντας να κάνω ένα σχόλιο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις οι οποίες έχουν συμβεί. Είναι προφανές ότι περνάμε σε καταστάσεις οι οποίες είναι ποιοτικά πάρα πολύ διαφορετικές και είναι πράξεις βίας στις οποίες η αριστερά είναι φύση και θέση απέναντι. Διότι είναι πράξεις που αρνούνται τη ζωή, πράξεις τυφλής δολοφονίας και η συζήτηση για το από πού εκκινούν, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δευτερεύουσα. Τη στιγμή που γίνεται η επιλογή της τυφλής δολοφονίας, κάθε δημοκρατικός πολίτης, κάθε άνθρωπος είναι απέναντι και αυτά τα πράγματα όχι απλώς τα καταδικάζει, αλλά είναι απέναντι και με όρους φιλοσοφικούς και με όρους ηθικούς. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος και με λύπη έμαθα τώρα που ερχόμουν στην εκδήλωσή μας ότι η Νέα Δημοκρατία ζήτησε προημερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την ασφάλεια, όπως λέει, των πολιτών, όπου αναφέρει εκεί το προσφυγικό και την τρομοκρατία. Πρόκειται για ένα ολίσθημα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή κινδυνεύει η ασφάλεια των πολιτών από τους πρόσφυγες και τους τρομοκράτες. Υπάρχει το ευχάριστο κομμάτι του θέματος, το οποίο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να βρει μια αφορμή ακόμα για να μην γίνει η προημερησίας για τη διαφάνεια και τη διαπλοκή. Θα γίνει αυτή. Αλλά το επικίνδυνο κομμάτι του ζητήματος είναι αυτή η ολέθρια σύνδεση. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί φίλοι, ότι οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη διερωτούνται, αναρωτιούνται και ψάχνουν να δουν εάν υπάρχει αυτή η ευθεία διασύνδεση. Δηλαδή της μετανάστευσης, της προσφυγιάς με την τρομοκρατία. Και δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ο ξεριζωμένος δεν ξεριζώνεται κουβαλώντας εκρηκτικά. Και αυτό θα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο επικίνδυνα, διότι μάλλον πρόκειται για φαινόμενα που φυτρώνουν εντός και των δυτικών κοινωνιών. Και αυτό θα πρέπει να κάνει όλες τις ηγεσίες ανά την Ευρώπη να αναλογιστούν, να σκεφτούν και να πράξουν. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Υπάρχει ένα κεντρικό αφήγημα στο οποίο αποδίδεται, στο οποίο έτσι αφιερώνει την επιχειρηματολογία της Νέα Δημοκρατία και δυστυχώς αυτό το αφήγημα το ασπάζονται και δυνάμεις της αριστεράς. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η δική μας κυβέρνηση άλλα είπε και άλλα έκανε. Και για να το υποστηρίξουν αυτό το επιχείρημα, σβήνουν ή προσπαθούν να σβήσουν από τη συνείδηση του λαού τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Διότι η δική μας παράταξη στις εκλογές του περασμένου Γενάρη ζήτησε και πήρε εντολή διαπραγμάτευσης και έκανε κάτι μετά το οποίο οι αντίπαλοι μας δεν μπορούν ούτε να διανοηθούν ούτε να φανταστούν ότι θα το έκαναν. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαπραγμάτευση, ζήτησε από το λαό να αποφανθεί και για την ουσία της συμφωνίας και για το ποια κυβέρνηση θα έπρεπε τη χώρα να την πάει παρακάτω. Προσέξτε και σας καλώ να το κάνετε με πολύ μεγάλη προσοχή. Το πώς επικεντρώνονται και πού επικεντρώνονται οι κριτικές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κριτικές οι οποίες συγκρίνουν αυτά που μπορούμε και κάνουμε με αυτά που θα θέλαμε να έχουμε πετύχει και να έχουμε καταφέρει. Δεν συγκρίνουν τις δικές τους τις δεσμεύσεις με την κυβερνητική πολιτική, διότι εκεί είναι μια συντριπτική σύγκριση. Και η Νέα Δημοκρατία δεν θα αντέξει στο δημόσιο διάλογο και νομίζω είναι κάτι που και εσείς θα είχατε την ευκαιρία να το δείτε καθώς έχετε παρακολουθήσει τις συζητήσεις στη Βουλή. Πρέπει λοιπόν να πούμε και να εξηγήσουμε ξανά και ξανά, διότι οι δυνάμεις της επικοινωνίας είναι υπέρτερες απέναντί μας, το έχετε διαπιστώσει και το γνωρίζετε, παρόλο που ορισμένες από αυτές τις δυνάμεις στέκονται με τέτοιο πάθος αλλοπρόσαλο απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση
που χάνουν ραγδαία την αξιοπιστία τους. Πρέπει λοιπόν εμείς να πούμε και να εξηγήσουμε ότι θα ήταν άλλη η συμφωνία και άλλη η πραγματικότητα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κερδίσει τις εκλογές του Σεπτέμβρη και άλλη η πραγματικότητα αν είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Αν είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα ήμασταν με αυτόματες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος να εφαρμόζεται 100% και χωρίς το σχέδιο για εθνική σύνταξη. Θα είχαν υπογραφεί και θα είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για τις εργασιακές σχέσεις. Θεός ξέρει ποια θα ήταν η τύχη της ρύθμισης των 100 δόσεων ή του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση. Προφανέστατα και δεν θα υπήρχε ρύθμιση για την υδροφαρμακευτική περίθαλψη 2,5 εκατομμυρίων πολιτών, συμπολιτών μας, που είναι ανασφάλιστοι. Και κοντά σε όλα αυτά τα προφανή, φίλες και φίλοι, προφανέστατα, κάποια συγκεκριμένα αλότρια της πολιτικής συμφέροντα θα συνέχιζαν τη γνωστή τους δουλειά, διότι κανένας δεν θα είχε τολμήσει να τους ακουμπήσει. Θα είχε ένας προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας 800 εκατομμύρια παραπάνω δαπάνες για πρώτη φορά σε υγεία και παιδεία? Δεν θα είχε. Θα είχε προχωρήσει καθόλου το πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Δεν θα είχε προχωρήσει. Και επειδή αντιλαμβάνονται ότι στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής και της προστασίας των αδυνάμων δεν έχουν τόση μεγάλη δυνατότητα να αντιπαρατεθούν μαζί μας, επιχειρούν να ενδυθούν το μανδύα του μεταρρυθμιστή. Είναι μεταρρυθμιστής λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε 51 μετακλητούς υπαλλήλους στο προσωπικό πολιτικό του γραφείο. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος διόρισε περί τους 400 διευθυντές και υποδιευθυντές δημοσίων υπηρεσιών με μία υπουργική υπογραφή. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος υπονόησε κάποια στιγμή ότι θα ψήφιζε τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης που περάσαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες εβδομάδες, και δεν το έκανε. Δίνονται λοιπόν τον μανδύα του μεταρρυθμιστή και του προστάτη της ιδιωτικής τάχαμου οικονομίας, και ότι εμείς υπηρετούμε μόνο τα συμφέροντα, λέει, των δημοσίων υπαλλήλων και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ποιοι? Αυτοί που έχουν πραγματικά καταστρέψει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που δεν κάναν τίποτα όταν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βρίσκονταν αντιμέτωποι με το αυτόφορο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα και θάματα τα οποία θα κάνουμε τα πάντα για να τα ακούσει ο λαός μας, παρόλο που επιχειρούν πάρα πολύ να συσκοτήσουν μια πραγματικότητα και να σερβίρουν τον κύριο Μητσοτάκη ως έναν άνθρωπο που επιχειρεί μια στροφή, λέει, της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο. Στροφή της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο. Και προχθές στη Βουλή ο κύριος Δένδιας, ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, είπε ότι δεν πρέπει, λέει, να χαρίζουμε το μεταξά στη Χρυσή Αυγή. Διεκδίκησε την κληρονομιά του δικτάτορα μεταξά. Κύριε Δένδια, χάρισμά σας ο μεταξάς. Χάρισμά σας. Ο άνθρωπος που παρέδωσε τους ακροναυπλιώτες στον κατακτητή είναι χάρισμά σας. Παραδοσιακά οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν χάριζαν το όχι του ελληνικού λαού στον κατακτητή. Δεν το χάριζαν στον δικτάτορα. Τώρα ακούσαμε μια νέα θεωρία. Διότι η ακροδεξιά, φίλες και φίλοι, από εκεί που ήταν στην προθήκη της Νέας Δημοκρατίας επί Σαμαρά και είχε στασίδι στα τηλεοπτικά παράθυρα, τώρα είναι και στη διεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας και στην αντιπροεδρία της. Δεν είναι μία παραφιάδα, δεν είναι μία τάση. Έχει εκπροσώπηση στο υψηλότατο κομματικό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι από το οποίο θέλουμε να υποσχεθούμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα διαφύγει του δημοσίου διαλόγου. Βλέπετε τις τελευταίες μέρες, και το βάλαμε και στον υπότιτλο της σημερινής μας συνάντησης, τον πόλεμο που γίνεται για τα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της διαπλοκής.
Νομίζω ότι όσοι βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολλοί κόσμος έξω από αυτό το θέατρο, αντιλαμβάνεται το ποια είναι τα κίνητρα του πολέμου που έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ συγκεκριμένα εκδοτικά συγκροτήματα. Και γιατί στοχεύουν και στοχοποιούν συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί είναι ο Παπαγγελόπουλος αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο και ήταν πριν ένα μήνα ο παπάς. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι και τώρα θα γίνει αυτό που γίνονταν πάντα, να παρεμβαίνει η πολιτική εξουσία στη δικαιοσύνη για να τους προστατέψει? Δεν θα συμβεί αυτή τη φορά. Δεν θα συμβεί αυτή τη φορά και νομίζω ότι την Τρίτη που μας έρχεται ο λαός μας θα καταλάβει και θα ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί, διότι εμείς που τα παρακολουθούμε τα πολιτικά πράγματα από μέσα και από κοντά ενδεχομένως, και ένας περίγυρος δικός μας μπορεί να ενημερώνεται για κάποια πράγματα, αλλά να μην έχουμε αυταπάτες. Η ευρύτερη κοινή γνώμη δεν τα μαθαίνει. Υπήρχε πριν περίπου ένα μήνα στη δημοσιότητα το σκάνδαλο με αυτούς που κατηγορούνται για το κύκλωμα των εκβιαστών, το οποίο εκβίαζε επιχειρηματίες και δημόσιες επιχειρήσεις και τράπεζες για να λιμένεται την κρατική διαφήμιση. Αυτό μπήκε στα δελτία. Κάντε ένα έτσι, μια πρόχειρη έρευνα στον περίγυρό σας. Πόσοι γνωρίζουν ότι ένας εκ των κατηγορουμένων πληρώνονταν συστηματικά από τη Νέα Δημοκρατία? Όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ, αλλά γι' αυτό επανέρχομαι και λέω ότι θα έχουμε την ευκαιρία στη Βουλή όλα αυτά να τα συζητήσουμε και θα κληθεί και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει εάν αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται ακόμη, για ποιες δουλειές πληρώνονται, ποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συζητούν μαζί τους και τους ελέγχουν αν κάνουν τις δουλειές για τις οποίες πληρώνονται. Και νομίζω θα είναι μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Να σας πω τώρα δύο πράγματα για το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες. Ξεκινώντας, θέλω να σας ζητήσω να αντιληφθούμε από κοινού ότι με την προτεραιά κατάσταση και πριν τις εκλογές του Σεπτέμβρη θα ήταν αδύνατον για την κυβερνητική πλειοψηφία να καταφέρει να συγκροτήσει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε νόμιμη σύνθεση. Εγώ, ως Υπουργός Επικρατείας, είχα γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έλεγε ότι πέραν της 16ης Οκτωβρίου δεν θα είχε καμία δυνατότητα νόμιμης σύνθεσης στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό είναι προφανές, εκ των υστέρων κρίνοντας, είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορούσε δικές μας δυστυχώς αδυναμίες. Είναι μια πραγματικότητα την οποία αξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Ερχόμαστε λοιπόν στη φάση μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Στη φάση μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη ψηφίζεται ο νόμος και υπογραμμίζουμε εμείς από τη μεριά της κυβέρνησης ότι η ψήφιση του νόμου είναι το πρώτο βήμα για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Διότι έπεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο κατά τον ψηφισθέντα στην αρχή νόμου είχε την αρμοδιότητα να διεξάγει τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Η Νέα Δημοκρατία με διάφορα προσχήματα, πότε τις εσωκομματικές τις εκλογές και πότε οτιδήποτε άλλο μπορεί να διανοηθεί κανείς σε επίπεδο διαδικασιών, τάχα μου συντάγματος, κανονισμού της Βουλής, με διάφορες προφάσεις εν αμαρτίες προφανώς, προσπαθεί αυτή τη διαδικασία να την μπλοκάρει. Είναι προφανές ότι είχε πάρει μία απόφαση η οποία είχε και ένα αντιχάρισμα προφανέστατα από συγκεκριμένα συμφέροντα με την μορφή της πολιτικής στήριξης, είχε πάρει την απόφαση να μπλοκάρει πάση θυσία αυτή τη διαδικασία. Επιχειρούν και λένε, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά, ότι οι διατάξεις οι οποίες φέραμε είναι αντισυνταγματικές, ουδέν ψευδέστερο. Οι νόμοι οι προηγούμενοι, οι ψηφισμένοι από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, προέβλεπαν
όλες τις αρμοδιότητες στον υπουργό ο οποίος έχει την ευθύνη των ΜΜΕ. Το δε σύνταγμα, εάν ο συνταγματικός νομοθέτης ήθελε αποκλειστική αρμοδιότητα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού όπως ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία, θα είχε πάρα πολύ ξεκάθαρα επιλέξει μια τέτοια διατύπωση. Θα σας πω και το εξής. Ανατρέξαμε στα πρακτικά της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση το 2001. Τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, αντιπολίτευση και ο συνασπισμός με Κωνσταντόπουλο. Η αντιπολίτευση σε εκείνη τη χρονική στιγμή προτείνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να έχει την αποκλειστική και μόνη αρμοδιότητα για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Και αυτή η πρόταση απορρίπτεται. Συνεπώς, όποιος τώρα έρχεται και λέει ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει τον διαγωνισμό, ψεύδεται και για λόγους πάρα πολύ συγκεκριμένης σκοπιμότητας. Η τηλεοπτική πραγματικότητα ήταν μια ντροπή στην Ελλάδα. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν είχαν νόμιμες άδειες και είχε επινοηθεί το καθεστώς νόμιμης λειτουργίας, το οποίο, ντρέπομαι που το λέω, κάθε 31 Δωδεκάτου παρατείνονταν για ένα χρόνο. Επειδή δεν προχωρούσε η διαδικασία των αδειοδοτήσεων, είχαμε ως αποτέλεσμα απλώς όποιος είχε καταφέρει να καβαλήσει συχνότητες, de facto και εκ των υστέρων να του αποδοθεί καθεστώς νόμιμης λειτουργίας. Χρησιμοποιούν και άλλα επιχειρήματα, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Τάχα μου ότι θα μας σταματήσει η Ευρώπη. Έχει αποφανθεί βέβαια η Κομισιόν ότι είναι εθνική αρμοδιότητα το τι θα γίνει με τις τηλεοπτικές άδειες και κάτι που τους πικραίνει και πάρα πολύ είναι και στοιχείο της συμφωνίας με τους εταίρους. Έχουμε δηλαδή υποχρέωση η οποία απορρέει από τη συμφωνία μας με τους εταίρους να κάνουμε το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό τους προκαλεί αμηχανία, διότι μοναδικό επιχείρημα απέναντί μας συνήθως ήταν ότι δεν προχωράμε τη συμφωνία, δεν τα βρίσκουμε με τους εταίρους και ρίχνουμε τη χώρα στα βράχια. Τώρα που είναι κάτι που στη συμφωνία μέσα που δεν βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα, τείνουν αυτό να το ξεχνούν. Θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι σε πολύ λίγες μέρες η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο OpenGov, θα μείνει εκεί για λίγες μέρες για να υπάρξει μια διαδικασία διαβούλευσης και μετά θα προχωρήσουμε κανονικά στη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Θα έχουμε ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο, στο οποίο, και εδώ θα ήθελα να απαντήσω και ενώπιόν σας στην κριτική της φορή που δεχόμαστε κριτική ότι τάχα μου περιορίζουμε, λέει, την ελευθερία του λόγου, τον πλουραλισμό, και δεν θα έπρεπε να περιορίζεται ο αριθμός των καναλιών. Τώρα, τα περί πλουραλισμού μάλλον ακούγονται αστεία σε μία περίπτωση όπου ήταν παραπάνω από όσα αντέχει η αγορά τα τηλεοπτικά κανάλια και μόνο πλουραλισμό δεν είχαμε. Μάλλον μόνο καλλιέργεια συγκεκριμένων απόψεων είχαμε. Άρα αυτό νομίζω ότι δεν αντέχει στην κριτική. Χρησιμοποιούν διάφορα επιχειρήματα, μπλέκουν τα πράγματα, δημιουργούν σύγχυση για να πούν ότι τα κανάλια αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ενώπιόν σας. Αδειοδοτούνται τα κανάλια ελεύθερης λήψης. Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Τα κανάλια δηλαδή των οποίων το σήμα θα μεταφέρεται μέσα από το δίκτυο των κεραίων. Αυτά τα κανάλια δεν έχουν καμία σχέση και θα είναι, συγγνώμη, πανελλαδικής εμβέλειας και γενικού ενδιαφέροντος. Αυτά τα κανάλια που μπορεί ο κάθε Έλληνας με μια απλή συσκευή τηλεόρασης σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση, είναι παντού στην Ευρώπη πάρα πολύ περιορισμένα. Γιατί ήρθαμε σε αυτή τη συζήτηση εμείς με ένα βασικό επιχείρημα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και σύνδεση με κάτι το οποίο είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Είπαμε ότι τα σχήματα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα. Γιατί να είναι οικονομικά βιώσιμα? Διότι αν δεν είναι οικονομικά βιώσιμα, έχουν οικονομικές τρύπες, αυξημένες δανειοδοτήσεις και εκεί βρίσκεται η μήτρα της διαπλοκής. Εκεί βρίσκεται
η ρίζα και η απαρχή της αλληλεξάρτησης μεταξύ πολιτικού συστήματος, τραπεζικού συστήματος και τηλεοπτικών μέσων. Διότι τα βιώσιμα σχήματα δεν εξαρτώνται από τις προνομιακές σκανδαλώδεις ρυθμίσεις τις οποίες έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα. Διότι τα βιώσιμα σχήματα δεν χρειάζονται την διαπλοκή με το πολιτικό σύστημα, ούτως ώστε το πολιτικό σύστημα να πιέζει τις τράπεζες για να τους δίνουν αυτές τις σκανδαλώδεις ρυθμίσεις. Και αυτό είναι ένα στοιχείο υγείας. Διότι τα βιώσιμα σχήματα, φίλες και φίλοι, μπορούν να στηρίξουν και την ελληνική παραγωγή. Βλέπετε τι γίνεται, παρακολουθείτε κι εσείς. Σχεδόν μηδενίζονται οι παραγωγές. Ένας ολόκληρος κόσμος που ζούσε και ζει από τις παραγωγές τις τηλεοπτικές, από τα σύριαλ, από τις ταινίες, από. Ποιος είναι ικανοποιημένος με αυτό το τηλεοπτικό τοπίο, εκτός από την κυρία Βούλτεψη, που με διέκοψε όταν ρώτησα στη Βουλή, είστε ικανοποιημένοι, λέω, από το τηλεοπτικό τοπίο. Την άχτηκε να πει ναι, ικανοποιημένοι. Είναι ικανοποιημένοι, βεβαίως. Γιατί να μην είναι ικανοποιημένοι? Πού τους εμποδίσανε? Διότι εγώ όταν παρέλαβα, πρέπει να σας πω με πίκρα, μου φέρανε τα χαρτιά που φαντάζομαι κάποιοι υπηρεσιακοί θα είχαν πάει και στην κυρία Βούλτεψη, η οποία ήταν ο προκατοχός μου, που αφορούσαν το τέλος χρήσης των συχνοτήτων που έπρεπε να καταβάλουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Και αυτά τα τέλη δεν είχαν καταλογιστεί. Αυτά τα τέλη έχουν τώρα καταλογιστεί από την αρχή, από το Γενάρη, και πληρωθεί. Διαπιστώσαμε επίσης ότι ο φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις δεν είχε καταλογιστεί. Δεν είχε ενεργοποιηθεί. Ψηφισμένος νόμος από το 2010, τον οποίο μπορώ εγώ να υποθέσω λογικά ότι τον ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και μετά σηκώσαν τα τηλέφωνα και είπανε στα κανάλια, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και ένα ψηφισμένο νόμο που σας παίρνει το 20% από την τηλεοπτική διαφήμιση, αλλά δεν τον ενεργοποιούμε, δώστε μας πολιτική στήριξη για να το κρατήσουμε αυτό, αλλιώς θα σας βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Αυτά είναι που θέλουμε να σπάσουμε και να σταματήσουμε. Και να σας πω και κάτι, προφανώς, προφανέστατα, κάθε κυβέρνηση, δημοκρατία έχουμε, δικαιούται ο καθένας να ασκεί οξία κριτική, να επιλέγει τον τρόπο που θα κάνει τις ειδήσεις του, εντός βέβαια των θεσμικών υποχρεώσεων, αλλά η ασυλία από ποια συνταγματική πρόνοια προκύπτει? Το να μην καταβάλουν τους φόρους οι τηλεοπτικοί σταθμοί, από πού προκύπτει? Γιατί πρέπει να γίνεται? Πήγανε προφανώς, προφανέστατα, όπως έχουν δικαίωμα, ενδεχομένως και υποχρέωση απέναντι στους μετόχους τους, στα δικαστήρια. Απεφάνθηκαν τα δικαστήρια ότι πρέπει να πληρώσουν και καταβάλουν τα τέλη. Άλλοι τα ρύθμισαν, άλλοι τα κατέβαλαν κατευθείαν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία κάποιος τους ξενίζει. Και πολύ φοβάμαι ότι ορισμένοι στις ιδιοκτησίες των καναλιών έχουν ακόμα στο μυαλό τους ότι δεν θα γίνει διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες θα γίνει και καλά θα κάνουν άπαντες να κάνουν τα κουμάντα τους γι' αυτό. Να μην παίζουν με τις τύχες και την ψυχική ισορροπία των εργαζομένων τους και να κατηγορούν την κυβέρνηση για την τύχη τους. Διότι η κυβέρνηση αυτή έχει υποστεί σφοδρή κριτική κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες από τις ιδιοκτησίες των καναλιών, ότι βάζει πάρα πολύ υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις ως προς τον αριθμό εργαζομένων στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Αν ανησυχούν τόσο, να φέρουμε μία τροπολογία στη Βουλή και να πούμε όχι 400 άτομα ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, 500. Να το αυξήσουμε με τα χαράς, αν είναι ειλικρινής. Αλλά να ρωτήσω τώρα και κάτι. Τις ιδιοκτησίες λοιπόν που μας λέγανε ότι είναι πολλά τα κανάλια. Επειδή βλέπω ότι για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα έχουν γίνει αλλεπάλληλες αποτυχημένες συνελεύσεις και διοικητικά συμβούλια για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Γιατί δεν εμπιστεύονται την επιχείρησή τους να βάλουν λεφτά και να στηρίξουν και τον κόσμο που εργάζεται εκεί πέρα? Γιατί δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους λοιπόν οι μέτοχοι να κάνουν αυτά που προβλέπει η σύμβασή τους, ευχαριστώ πολύ, η σύμβασή τους με την τράπεζα που τους δανειοδότησε, και να ετοιμαστούν για τη διαγωνιστική διαδικασία? Η αγορά δεν μας λέγανε να αποφανθεί εάν είναι βιώσιμα τα σχήματα? Η αγορά δεν μας λέγανε? Γιατί λοιπόν με όρους αγοράς δεν εμπιστεύονται αυτό που οικοδόμησαν? Και τα λέω αυτά προκαταβολικά για να χτυπήσω ένα καμπανάκι και να συστήσω με απόλυτη ψυχραιμία σε ορισμένους να μην επιχειρήσουν οποιασδήποτε εξελίξεις να τις ρίξουν πάνω στην κυβέρνηση και να κατηγορήσουν την κυβέρνηση για αυτή. Εάν έχουν μία επιχείρηση την οποία πιστεύουν, εάν έχουν ένα προϊόν το οποίο διατίθεται να το στηρίξουν, αυτό γίνεται με χρήματα. Δεν γίνεται με χαριστικές ρυθμίσεις, και είμαι βέβαιος, θα μου προξενούσε πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, εάν αυτή τη στιγμή οι διοικήσεις των τραπεζών κάνουν οτιδήποτε προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Θα μου ήταν πάρα πολύ ξένο, και εμένα και εσάς νομίζω, και της κοινωνίας γενικότερα, η οποία έχει δει άλλες και άλλες συμπεριφορές από αυτά τα ιδρύματα. Θέλω να κάνω μία επίσης σημείωση. Διάβασα ότι κάποιον εκδότη, ο κύριο Ψυχάρη, έγραψε στο Βήμα ότι κάποιοι, λέει, στο Μαξίμου ψάχνουν εγχειρίδια, λέει, για το του Γεωργαλά. Θέλω να πω να μην ανησυχεί. Και αν θέλαμε εγχειρίδια του Γεωργαλά, ξέρουμε ποιος εκδότης είχε τις στενότερες των σχέσεων με τη δικτατορία και πού να απευθυνθούμε. Μπορεί σε κάποια συρτάρια, κάποιο από αυτά τα εγχειρίδια, κάποιο αντίγραφο έτσι να είναι ξεχασμένο, ή μπορεί να μην είναι ξεχασμένο, μπορεί να το ανοίγουν και πρόσφατα, να το έχουν ανοίξει πρόσφατα και να έτσι να αναθερμαίνουν και να συμβουλεύονται τις συνταγές. Ας προσέχουμε λοιπόν τι λέμε καμιά φορά, γιατί μπορεί να υπάρξουν και απαντήσεις. Θέλω να κλείσω με το εξής. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα τα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι περίμεναν όλοι. Να μην σας εκπλήσει αυτό. Η Ελλάδα, όταν ξεκίνησαν τα capital controls, όλοι εκτιμούσαν ότι θα πάει στο 3 ή στο 4% ύφεση. Αυτή τη στιγμή η ύφεση έχει μηδενιστεί. Όλοι εκτιμούσαν ότι θα έχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Πάμε για πρωτογενές πλεόνασμα και στα φορολογικά έσοδα είμαστε 2 δισεκατομμύρια παραπάνω από το στόχο. Προσέξτε, δεν σας λέω και δεν θα σας πω ποτέ διάφορα για success story, δεν θα σας πω ότι πανηγυρίζουμε. Αλλά με όλη τη δύναμη της φωνής μου και όλη τη δύναμη της ψυχής μου θα σας πω ότι λένε ασύστολα ψέματα αυτοί που σε αυτή την οικονομική και ιστορική συγκυρία μιλούν για καταστροφές, και όταν έπεφτε το ΑΕΠ 25 μονάδες μιλούσαν για σωτηρία. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων για πρώτη φορά στην ιστορία της? Αναρωτιέστε γιατί συνέβη αυτό. Ναι, είναι πρώτη. Και θέλω να σας πω ότι πολλά στόματα κλείνουν όταν έχεις τέτοια αποτελέσματα, διότι στέλνεις ένα μήνυμα αποτελεσματικής διοίκησης. Αυτό είναι δευτερεύον? Δεν είναι δευτερεύον, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχει συμβάλει στο να μηδενιστεί η ύφεση. Διότι αυτά τα λεφτά ήταν 5 δις μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. Όπως έχει συμβάλει το γεγονός ότι οι αγρότες μας πληρώθηκαν 2 δις την ίδια περίοδο. Επανορθώσεις που εκκρεμούσαν από το 2008.
Και αυτά έχουν συμβάλει. Και τώρα που είπα αγρότες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έγιναν κάποιες κινητοποιήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λένε οι αγρότες έχουν σε όλα δίκιο. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Διότι το αίτημα να είναι μία επιδότηση της τάξης των 50.000 αφορολόγητη είναι ένα αίτημα που αδικεί άλλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν απολαμβάνουν τέτοιο ύψος αφορολόγητο. Δια της πειθούς όμως και μετά από τις πολύ ωραίες συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, κάποιοι πίστηκαν, κάποιοι ικανοποιήθηκαν λιγότερο ή περισσότερο και ολοκληρώθηκε ένας κύκλος κινητοποιήσεων χωρίς να χρησιμοποιηθεί βία. Για φανταστείτε με άλλη κυβέρνηση ποια θα ήταν και η εικόνα της αστυνομίας ακόμα. Εκείνες τις μέρες η αστυνομία σημείωνε μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία, εξαρθρώνονταν το κύκλωμα των εκβιαστών. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε αυτή την εικόνα, θα μπορούσαμε να είχαμε την εικόνα μιας αστυνομίας η οποία ασχολείται με την καταστολή κινητοποιήσεων. Και δεν την είχαμε. Και αυτό νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Μέσα στο 2015 δημιουργήθηκαν 170.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι προβλέψεις για το 2016 είναι ότι θα πάει καλύτερα ο τουρισμός από πέρσι. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Δεν είναι στοιχεία τα οποία κάποιος κατασκευάζει επινοή. Είναι τα στοιχεία τα καταγεγραμμένα. Είναι τα στοιχεία που αποκρύβονται. Είναι τα στοιχεία που χαλάνε το story ότι ήρθε η αριστερά και κατέστρεψε τη χώρα. Και γι' αυτό τα κρύβουν. Πόσο σημαντικό είναι που δεν θα περικοπούν συντάξεις. Και φαίνεται ότι το σύνολο των εταίρων μας αυτό το αντιλαμβάνεται, ότι δεν γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για λόγους ανθρώπινους, διότι οι συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 40% στα προηγούμενα χρόνια, αλλά και για λόγους λειτουργίας της οικονομίας. Είδαμε τα στατιστικά και πρέπει να σας πω ότι και εγώ προσωπικά εξεπλάγει. Το 51% λέει των ελληνικών νοικοκυριών έχουν ως κύριο εισόδημα μία σύνταξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα χρήματα των συντάξεων είναι χρήματα τα οποία προστατεύουν πολύ περισσότερο κόσμο από τους συνταξιούχους. Στην Ελλάδα υπήρχε παραδοσιακά ανεμικό κοινωνικό κράτος. Χαμηλά επιδόματα ανεργίας, χαμηλά οικογενειακά επιδόματα. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα στη Δυτική Ευρώπη και γι' αυτό, ξέρετε, ήταν δύσκολο για τους εταίρους μας να καταλάβουν γιατί ήταν αυτό το ύψος των συνταξιοδοτικών δαπανών. Το καταλάβανε όμως και έχει και μία σημασία για τη συνολική κίνηση της οικονομίας, διότι όπως και εσείς είμαι βέβαιος αντιλαμβάνεστε, αυτά τα λεφτά δαπανώνται ξανά στην οικονομία, τη βάζουν σε κίνηση και τη βοηθούν να προχωρήσει. Δύο πράγματα για την Ευρώπη και να ολοκληρώσω για να περάσουμε στη συζήτησή μας. Η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης γεννήθηκε και την ασπάστηκε και η αριστερά, διότι η Ευρώπη έβγαινε από αλλεπάλληλες τραγωδίες. Έβγαινε από δύο παγκόσμιους πολέμους και μια οικονομική κρίση. Και αντελήφθη ότι τα δόγματα της ελεύθερης και ασίδωτης αγοράς δεν θα ήταν σε θέση αυτές τις κρίσεις να τις βγάλουν από τον ορίζοντα. Και υπήρξε πάρα πολύ ισχυρή δημόσια παρέμβαση. Και διαμορφώθηκε αυτό που λέμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, κράτος δικαίου και κοινωνικό κράτος. Αυτές τις αξίες έρχεται η αριστερά να υπερασπιστεί. Τις αξίες τις οποίες ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός αγνοεί, παρακάμπτει και τσαλαπατά. Και νομίζω αν υπάρχει ένα δίδαγμα από την κρίση την ευρωπαϊκή, και αυτό θα έλεγα ότι άλλες χώρες με κυρίαρχο ρόλο έχει σημασία να το αντιληφθούν,
Η αντίληψη που λέει ότι κοιτάει ο καθένας το πρόβλημά του και μετά το συλλογικό μας πρόβλημα αυτόματα έχει λυθεί, δεν επιβεβαιώθηκε. Και δεν επιβεβαιώθηκε ούτε στην οικονομική κρίση, ούτε στην προσφυγική κρίση. Όπου βλέπουμε χώρες να παίρνουν μονομερείς ενέργειες πέρα και έξω από τις συμφωνίες. Και στην οικονομική κρίση αντίστοιχα είδαμε δυστυχώς να επικρατεί η αντίληψη ότι εάν μια χώρα τακτοποιήσει τα δικά της θέματα, ολόκληρη η Ευρώπη μπορεί να αποφύγει τις κρίσεις. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη με ισχυρό προϋπολογισμό, με δημοκρατία. Θα μου πεις, μα δεν τα λέμε τόσα χρόνια. Ναι, αλλά τώρα αναμετρώμεθα με τον εαυτό μας και πρέπει να τα κάνουμε πολιτική. Τι σημαίνει να τα κάνουμε πολιτική, Ευρώπη με δημοκρατία? Ο Αλέξο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, έκανε μία πρόταση η οποία στην αρχή κάποιος τους ξένησε και ζήτησε το Ευρωκοινοβούλιο να είναι ο θεσμός, ακόμα ένας θεσμός, ο οποίος θα αξιολογεί και θα επιβλέπει την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος. Κάποιοι λέγανε, μα τι λέει τώρα, ας πούμε, ο Τσίπρας. Πριν δύο εβδομάδες όμως, τρεις, ήταν ο Τσακαλώτος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, εξήγησε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, καταχειροκροτήθηκε και ο επικεφαλής της Επιτροπής είπε «Συμφωνώ με τον Ευκλήδη». Αυτό δεν είναι δευτερεύον, ξέρετε. Δεν είναι δευτερεύον. Διότι ανοίγει τη συζήτηση. Και γιατί είναι κρίσιμο να ανοίξει η συζήτηση? Διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο και τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων και οποιοδήποτε, και αναφέρομαι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οποιοδήποτε θεωρεί ότι η συμφωνία η οποία κάναμε με τους εταίρους μας το καλοκαίρι πρέπει να αλλάξει, επειδή τα πράγματα θεωρεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάνε χειρότερα από ότι το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε ότι θα πάνε, θα πρέπει να εξηγήσει τη θέση του. Και θα ήταν πολύ πιο εύκολη η δουλειά όσων θέλουν να υπονομεύσουν την προοπτική ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και περάσματος της Ελλάδας σε μια καινούργια φάση. Θα ήταν πολύ πιο εύκολη η δουλειά τους αν δεν υπήρχε διαφάνεια και λογοδοσία. Και η συμμετοχή του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία και πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, κάνει πιο εύκολη τη ζωή των διαπραγματευτικών μας ομάδων. Νομίζω ότι μια αριστερά που λέει ότι είναι υπέρ της Ενωμένης Ευρώπης οφείλει, και εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, να εξηγήσει τι εννοεί, να το κάνει αυτό πολιτικές προτεραιότητες και να φροντίσει να συντονίσει τις δυνάμεις της σε επίπεδο Ευρώπης και να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις, να επηρεάσει και άλλες πολιτικές δυνάμεις για να γίνουν τα δικά της προτάγματα εφαρμοσμένη πολιτική. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι λογίζω ως πολύ θετικό το γεγονός ότι η σοσιαλιστική ομάδα αναγκάστηκε να καλέσει τον Αλέξη τον Τσίπρα σε μία από τις σκέψεις. Τις ρωτάνε κάποιοι, λέει, θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη σοσιαλιστική ομάδα? Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία πρωτοπόρα δύναμη της ευρωπαϊκής αριστεράς. Και έχει ακτινοβολία πανευρωπαϊκή. Διότι έχει καταφέρει να κερδίσει τη διακυβέρνηση. Και τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Και ως τέτοια δύναμη επιδιώκει να προκαλέσει τις πολιτικές εξελίξεις και σε επίπεδο Ευρώπης. Και με την πολιτική και στεναρή διαπραγμάτευση και με συμμαχίες που μπορούν να οικοδομηθούν. Θα ήταν ίδια η κατάσταση αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κερδίσει? Θα είχε η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή προοδευτική κυβέρνηση σοσιαλιστών και αριστεράς? Θα ήταν ανοιχτό το παράθυρο προοδευτικής διακυβέρνησης στην Ισπανία?
είναι άνευ σημασίας, ήταν άνευ σημασίας το τι συνέβη στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό που συνέβη στη Βρετανία και την εκλογή του νέου ηγέτη των εργατικών? Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι πολιτικά φαινόμενα τα οποία διασυνδέονται. Και στην Ευρώπη βλέπουμε να αναδύεται η αριστερά ως μια δύναμη η οποία πλέον διεκδικεί να παρεμβαίνει στην πορεία της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να μπορέσουμε στην Ευρώπη να παρέμβουμε, πρέπει και στην Ελλάδα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο ιστορικό μας χρέος. Και ποιο είναι το ιστορικό μας χρέος? Το ιστορικό μας χρέος, κατά τη γνώμη μου, είναι η διασφάλιση μιας μακροχρόνιας αριστερής προοδευτικής διακυβέρνησης. Γιατί? Γιατί? Όχι για να δικαιώσουμε τους πολιτικούς μας προγόνους. Για να παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στα παιδιά μας. Διότι το ζήτημα των ανισοτήτων αναδεικνύεται, κατά τη γνώμη μας, ως το μέγιστο κοινωνικό ζήτημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και η επούλωση των πληγών των ανισοτήτων, η επούλωση των πληγών των μνημονίων, προαπαιτεί μακροχρόνια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Με προφανώς ζωντανή συζήτηση και διαρκή ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν από την ίδια τη ζωή, αλλά με τα προτάγματα ακριβώς του αριστερού προγράμματος, της αναδιανομής του πλούτου, της εμβάθυνσης της δημοκρατίας, της διαφάνειας στην πολιτική και οικονομική ζωή. Και για να τον πετύχουμε αυτό το στόχο, χρειαζόμαστε και ένα κόμμα αντίστοιχο αυτού του ιστορικού στόχου. Ένα κόμμα το οποίο θα αντιστοιχίσει την κοινωνική του και την πολιτική του δυναμική με την οργανωμένη του βάση και θα πείσει ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση και το πρόγραμμά της είναι αυτό που πρέπει να αγκαλιάσουν και πολίτες που στο παρελθόν είχαν κάνει άλλες επιλογές. Υπάρχουν πολίτες που πίστηκαν ενδεχομένως ότι η διακυβέρνηση Σιμίτη θα έβαζε ένα τέρμα στον κομματισμό, στο κράτος, και θα έκανε πάρα πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο. Πίστηκαν τότε από την τρομερή στήριξη που είχε από τα μέσα ενημέρωσης, λοιπόν, εκείνη η ύστερη διακυβέρνηση του Πασόκ. Και πίστε, αυτούς τους πολίτες εμείς μπορούμε να τους πείσουμε. Μπορούμε να τους φέρουμε κοντά μας, να τους στρατεύσουμε. Να οικοδομήσουμε, να μεγαλώσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς. Που θα είναι για πολλά χρόνια, και αυτό είναι το ιστορικό μας χρέος, και εδώ ολοκληρώνω, για πολλά χρόνια η ηγεμονική κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο, θα διαμορφώνει τις εξελίξεις και θα καταφέρει να ασκήσει πολιτική για να λύσει προβλήματα όχι δικά της, αλλά της κοινωνίας. Ευχαριστώ.